Να ρωτήσω την κυρία Δάγκα τώρα. Το ΚΚΕ έχει μία κάθετη έτσι, σύγκρουση με τη Χρυσή Αυγή από την αρχή. Είχε από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει κανείς, νομίζω, που να μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και μάλιστα την είχε και πάρα πολύ σκληρή και έντονη. Έχετε εκφράσει, από την άλλη μεριά, πάρα πολύ έντονη διαφωνία τώρα σε αυτή τη ρύθμιση. Μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε. Τι κινδύνους βλέπετε σε αυτή τη ρύθμιση και είστε τόσο αντίθετοι με το να μην κατέβει ένα κόμμα στο οποίο εσείς πρώτοι έχετε κηρύξει τον πόλεμο. Βέβαια. Θα σας ξεκαθαρίσω. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με κάθε ρύθμιση που οδηγεί σε απαράδεκτες γενικεύσεις και ανοίγει, κατά τη γνώμη μας, επικίνδυνους δρόμους στη λογική της θεωρίας των δύο άκρων. Δηλαδή. Η θεωρία των δύο άκρων είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζει τη φασιστική ναζιστική ιδεολογία με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Και αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση αυτή ήδη, κύριε Κουβαρά, ήδη υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα και κομμουνιστικές νεολαίες που είναι απαγορευμένες στις κατά τα άλλα δημοκρατικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Υπαίνουν εμπόδια, θα σας πω τι εννοώ. Μπορεί, μια στιγμή, μπορεί να έχει πραγματικά στόχο, το πιστεύετε ότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή έτσι όπως τη βλέπετε και έτσι όπως έχει κινηθεί και τα τελευταία όλα χρόνια η μεταπολίτευση στην Ελλάδα, να έχει ποτέ στόχο το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε και έχουμε πολύ μεγάλη πείρα ως ΚΚΕ το πώς αξιοποιείται η οποιαδήποτε ρύθμιση των νόμων, του συντάγματος, σε μια ιστορική στιγμή που κατά τη γνώμη του ίδιου του συστήματος η δράση του κόμματος είναι σε βάρος των ίδιων των αναγκών του. Έχουμε πολύ σκληρή πείρα και την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, δεν ξεκαθαρίζεται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ο ναζιστικός χαρακτήρας της εγκληματικής οργάνωσης. Εσείς λέτε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά. Βεβαίως. Και το καταδικαστέντων για την εγκληματική ναζιστική τους δράση. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Διαφορετικά ανοίγονται επικίνδυνοι δρόμοι, τις οποίους τους ζούμε τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμουνιστικά κόμματα δεν κατεβαίνουν. Θα σας ξαναδώσω το λόγο, αλλά θέλω μια στιγμή να το ρωτήσω αυτό πολύ σύντομα τον κύριο Κυρανάκη. Γιατί δεν βάζετε να τον σας όρο πω και ναζιστική? Τη δεύτερη πλευρά. Ναι, να και η δεύτερη πλευρά, ναι, κύριε Κουβαρά, είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να αποδεχτούμε ότι ο Άριος Πάγος πριν τις εκλογές θα ελέγχει το πρόγραμμα και τη δράση του ΚΚΕ ως προϋπόθεση για να κατέβει στις εκλογές. Και αυτό το λέμε γιατί, όπως σωστά είπατε από την αρχή... Μα δεν θα ελέγχει μόνο του ΚΚΕ, θα ελέγχει των πάντων. Αυτό λέω. Όλων των πολιτικών κομμάτων. Αλλά όσον αφορά στο ΚΚΕ, εμείς δεν θα αποδεχτούμε κάθε φορά στον Άριο Πάγο να κρίνεται το πρόγραμμα, η δράση μας και οτιδήποτε άλλο. Θα μου επιτρέψετε να το παρακάμψω αυτό, όχι γιατί θα το παρακάμψετε εσείς, εγώ στη συζήτηση, για να ρωτήσω τον κύριο Κυρανάκη. Να ολοκληρώσω όμως την τοποθέτηση. Και ακριβώς επειδή είπατε ότι το ΚΚΕ έχει αταλάντευτη στάση απέναντι στη δράση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής και των παραφιάδων του και τώρα και με όλους τους τρόπους, επειδή έχει επιβεβαιωθεί ότι μόνο το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να τους απομονώσει στους χώρους δουλειάς, μπορεί να τους απομονώσει στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, βάζοντας όμως το στόχαστρο αυτό που γεννά το αυγό του φιδιού, τα έλεγε ο Μπρέχτ, που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση, αυτή την άδικη κοινωνία, αυτό το καταλαβαίνω, είναι η ιδεολογική προσέγγιση του θέματος. Αλλά το καταλαβαίνω, να σας πω και κάτι. Ναι. Υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση την εξουσία, με την υποκριτική ευαισθησία, σε σχέση με την υποκριτική ευαισθησία για την αντιμετώπιση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, όταν πριν λίγους μήνες χειροκροτούσαν στη Βουλή τα τάγματα Αζόφ, λοιπόν, που ήρθαν υποτίθεται για να δείξουμε την αλληλεγγύη. Για βάλτε μου τώρα μια τελεία, γιατί να μην τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Θέλω, κύριε Κυρανάκη, δεν θα την αναλάβει την εξουσία, οπότε αφήστε τώρα. Θα κρατήσει το πολίτευμα εμείς που έχουμε. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Κυρανάκη, διακυβέρνησης, με τον ίδιο το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ίδιος μπορεί με δική του επιλογή και με τη δική του δράση και να το πείτε ευθέως. Το πολίτευμα που έχουμε, το δημοκρατικό, να το ευθέως, θα το κρατήσετε. Αλήθεια, κύριε Κυρανάκη. Αν αναλάβει το ΚΚΕ στην εξουσία. Ευθέως.
Άρα ναι. Ομολογείτε ότι η νομοθετική ρύθμιση που πάτε να καταθέσετε για να, αποκλείσετε, για να αποκλείσετε την αζεστική εγκληματική Χρυσή Αυγή αλλού στο χέρι. Γιατί έχετε πρόβλημα αλλού να απαντήσετε. Δυο λεπτά, κύριε Κυριανάκη. Καλύτερο που έχουμε σήμερα. Μου επιτρέπετε, κύριε Κυριανάκη. Και νομίζω ότι οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων συμφωνούν. Προφανώς μια στιγμή, μια στιγμή. Επιβεβαιώνετε για να βοηθήσω εγώ προφανώς τι, κύριε Κυριανάκη. Θα κρατήσετε το πολίτευμα. Εάν θεωρείτε το ΚΚΕ αντιδημοκρατικό κόμμα. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόγραμμα του ΚΚΕ και επιβεβαιώνετε την κριτική μα στη συγκεκριμένη απαράδεκτη κρίση. Εάν θεωρείτε το ΚΚΕ. Εάν θεωρείτε το ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ δεν πήρα απάντηση όμως. Το ΚΚΕ τι απάντησε. Εγώ έχω πραγματικά μια απορία. Ναι. Στον κύριο Κυριανάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καμία δήλωση μετανοίας. Καλά κάνετε και πιστεύετε στις ιδέες σας. Εγώ θέλω να καταλάβω. Όταν αναλάβει κάποια στιγμή στο ουτοπικό μέλλον. Το εξουσία το ΚΚΕ. Απαντήστε, αφήστε με σας παρακαλώ. Αφήστε με, μπορείτε. Στην ανασφάλεια. Θέλετε πολιτισμένα να κάνουμε ένα διάλογο. Ποιο διάλογο. Αφήστε με λοιπόν. Ένα λεπτό. Μπορεί να μου δώσετε ένα λεπτό. Ποιο διάλογο. Ένα λεπτό μπορεί να μου δώσετε. Κύριε Κυριανάκη, δεν κάνω διάλογο μαζί σας. Κύριε Κουβαρά, έχω το δικαίωμα. Εντάξει, αλλά τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα. Σας ξεκαθαρίζω. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ μιλάει για το λαό. Την ίδια, για το λαό μιλάμε όλοι. Τους εργαζόμενους και να έχουν τα κλειδιά όμως. Της οικονομίας και της εξουσίας στα δικά της χέρια. Δεν σας θέλει. Κοιτάξτε, κύριε. Σας δίνει 95% του λαού, δεν σας θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή και πολλοί κόσμος λέει κανένας από τους δύο, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να πάρω μια απάντηση, αν μου επιτρέπει η συνάδελφος, αν μου το επιτρέπει, αν έχετε τη δημοκρατική αντίληψη, αν το επιτρέψει. Θέλω να καταλάβω το εξής. Αν αναλάβει κάποια στιγμή την εξουσία σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, θα κρατήσει το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε σήμερα, ναι ή όχι. Θα είναι μια πολύ πιο πλέρια δημοκρατία από αυτή που ισχυρίζεστε εσείς, το πολίτευμα το σημερινό. Κύριε Κυριανάκη, τώρα σας απάντησε. Είναι μια πολύ πιο πλέρια δημοκρατία που οι ίδιοι εργαζόμενοι θα είναι πρωταγωνιστές. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Σαν του Στάλιν. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Σαν αυτή τη δημοκρατία. Κύριε Κυριανάκη, επιβεβαιώνεται απλώς. Ο κύριος Χριστίδης σας είπε πριν. Ότι κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στη δημοκρατία δεν έχουν θέση στη Βουλή. Ο κύριος Χριστίδης αναλαμβάνει. Το Πασόκ σας το είπε. Ο κύριος Χριστίδης αναλαμβάνει αυτά που λέει. Έτσι, εσείς με ρωτάτε και εγώ σας απαντάω. Δεν απαντάτε. Ότι το... λοιπόν, μα δεν με αφήνετε. Κύριε Κυριανάκη, το ΚΚΕ πιστεύει σε μια δημοκρατία που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα είναι πρωταγωνιστές και θα παίρνουν την ευθύνη. Κύριε Κυριανάκη, παρακαλώ. Είναι άλλη ατζέντα τώρα από εδώ και πέρα. Τελεία, βάλτε. Τις αποφάσεις για αυτά που σας αξίζουν και όχι όπως σήμερα. Που μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έχει καταδικάσει, λοιπόν, θέλω... ακολουθώντας τους προηγούμενους και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να ζούμε με ανασφάλεια, με αδιέξοδα, ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και εσείς μου λέτε τώρα... ότι σήμερα μπορεί πραγματικά ο καθένας από εμάς να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να αποφασίσει. Κύριε Δάγκα, εσείς στο ΚΚΕ... Μισό λεπτό. Εσείς στο ΚΚΕ θεωρείτε... Όχι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Παρακαλώ, να σας ρωτήσω εγώ. Ναι, θεωρείτε αξιόπιστο εσείς τον κύριο Καλογρίτσα στο ΚΚΕ ή όχι? Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θεωρείται αξιόπιστο με βάση τις μαρτυρίες αυτές, διότι η γραμματέας του τα λέει, ο ίδιος ο δικηγόρος του δίνει το SMS. Θέλω πω, θεωρείτε ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόπιστος? Κοιτάξτε, εμείς να σταθούμε στην ουσία ότι όσα δημοσιεύονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι παραφιάδες της μήτρας που γεννά όλα αυτά τα σκάνδαλα και στον τομέα των τηλεοπτικών καναλιών, που η μήτρα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία. Είναι ότι κυριαρχούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και στο συγκεκριμένο τομέα και υπάρχει, όπως με κάθε κυβέρνηση, αντίστοιχη σύνδεση και συνεννόηση και γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις, όποτε θέσαμε ως ΚΚΕ συγκεκριμένα μέτρα που έστω θα αποτελούσαν ορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες, τα απορρίψανε. Με πιο πρόσφατο τώρα, επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που έγινε όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση μια με τις διαφημίσεις, είναι με ένα το θέμα, τι θα παίρνουν. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και είναι ένα άλλο θέμα η απόλυτη ταύτιση επιχειρηματικών συμφερόντων με πολιτικούς στόχους και ακόμα και με πολιτικά κόμματα. Εδώ αυτό είναι το οποίο συζητείται. Δεν διαφωνεί κανείς ότι υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω τώρα ότι κλέβεται εκκλησία εκεί. Όχι μόνο υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γι' αυτό το τόνισα. Γιατί αυτό συνδέεται και με το πώς η εκάστοτε κυβέρνηση, με την εκάστοτε νομοθεσία, προχωράει και συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά στην ίδια την ενημέρωση του κόσμου και στο πώς αντίστοιχα προωθεί και μια σειρά
και προκλητικές ορισμένες φορές, χρηματοδοτήσεις τηλεοπτικών καναλιών κτλ. Τα ζήσαμε με την πανδημία, δεν είναι πολύ μακρινή η ιστορία. Αλλά δεν κατάλαβα ο κύριος Χριστίδης αυτό το δεν οποίο έχω ανέφερε. Δεν έχω κανένα κακό υπονοούμενο. Είπα ότι όπως όλα τα πολιτικά κόμματα. Γιατί κοιτάξτε. Για όλα τα κόμματα. Δεν έχετε 100 χρόνια ιστορία. Έχουμε 100 χρόνια. Αυτό αλλά το πώς σημαντικό. Συνδέεται τα σκάνδαλα. Αυτά που προκύπτουν. Δεν, αν το καταλάβατε έτσι. Μα αυτό αν, όχι, δεν συζητάμε αυτό. Είπαμε ότι το κάθε πολιτικό κόμμα κάνει την αυτοκριτική του. Ναι. Και όταν έχει ιστορία ένα κόμμα, κάνει και την κριτική στην καλά, ιστορία. Καλά, μην το λέτε στο ΚΚΕ. Ίσα-ίσα, το ΚΚΕ έχει κάνει θαραλέα αυτοκριτική. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πάντως υπονοούμενο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Θέλω να το διευκρινίσω, κύριε Κουβαρά, το λέω. Ευκαιρία αυτή η δύναμη που αντιπαλεύει αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε υπονοούμενο. Ότι δεν είχα κανένα απολύτως υπονοούμενο. Κακό για εσάς. Λοιπόν, Κατερίνα, το δίλημα πάντως μπαίνει από ό,τι καταλαβαίνω Τσίπρας ή Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χριστίδης τα ακούει αυτά και λέει δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Αυτό είναι προκάτ δίλημα. Το ίδιο. Είναι προκάτ δίλημα. Το μόνο συμφωνούμε με τον Κουκουέ. Είναι αδύναμη η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ κύριε.